Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ως ΚΚΕ, γιατί είμαστε κολλημένοι με τα συμφέροντα του λαού. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μόνοι τους και όλοι μαζί. Αυτό το σύνθημα που υπόθηκε είναι πολύ σωστό. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτοί που είχαν αυταπάτες ότι με την αλλαγή των κυβερνήσεων θα μπορούσαν να αλλάξουν και τα πράγματα για αυτούς. Να κατανοήσουν ο λαός, οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες, ότι καμιά δουλειά δεν έχουν με όλα αυτά τα κόμματα που τσακίζουν τη ζωή τους. Είμαστε λοιπόν εδώ για να συμπαρασταθούμε στους αθλητές, στα σωματεία τους, στους δρομείς, στο λαό που αθλείται εδώ στον Άγιο Κοσμά. Να απαιτήσουμε να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση, η ελληνικό ΑΕ, ο Δήμος του Ελληνικού, γιατί έχει μεγάλες ευθύνες. Έχει συμπαρασταχθεί με τα συμφέροντα του Λάτσι όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου, να σταματήσουν οι εξώσεις σωματείων και αθλητών, να συντηρηθούν, να αναβαθμιστούν όλες οι υπάρχουσες αθλητικές υποδομές και να είναι ανοιχτές και δωρεάν για το λαό και την νεολαία της περιοχής αλλά και όλης Αττικής. Να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης όλων των αθλητών και των ασκούμενων χωρίς επιβάρυνση των ομοσπονδιών. Να σταματήσουν ενέργειες που διαταράσουν την προπονητική διαδικασία και το καθημερινό τους πρόγραμμα. Να εξασφαλίσουν πλήρως όλους τους εργαζόμενους με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αθλητές! Δρομείς ασκούμενοι βρίσκονται μπροστά σε τεράστια διέξοδα με τα ταλαισίγραφα για αποχώρηση, καθώς και από τις υποτιθέμενες λύσεις της μετακατάστασης που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και απρόσκοπτης παρέμβασης στους αθλητικούς χώρους. Η προτεραιότητά τους είναι η επιχειρηματική δράση, ο νόμος του κέρδους, ο οποίος τσαλαπατά δικαιώματα και ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας για χρήση των εγκαταστάσεων του Άγιου Κοσμά. Φρόντισαν γι' αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που παραχώρησαν τα πάντα όλα στον επενδυτή για να κερδίσει. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, η ελληνικό ΑΕ, όπως είπαμε, στήριξαν την παραχώρηση του ελληνικού και του Άγιου Κοσμά σαν ενιαίο χώρο στον Λάτσι, στη Λάμδα, και μάλιστα καθαρό από άλλες δράσεις που υπήρχαν στην έκταση, όπως και το Αθλητικό Κέντρο. Την επένδυση αυτή την προώθησαν με θρησκευτική ευλάβεια οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Παπαδήμου, που θυμίζουμε ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ, η κυβέρνηση του Σαμαρά με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα, η κυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, και η σημερινή κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όλες οι κυβερνήσεις για τις ανάγκες του επενδυτή και των συνδυασμών του νομοθέτησαν ειδικό δίκαιο της επένδυσης. Δεν μας εκπλήσει η συνένεση που εκφράζεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως στο ελληνικό, στα ναυπηγεία της Σύρου, της Ελευσίνας, του Καραμαγκά, στις εργασιακές ανατροπές, τη στήριξη των τραπεζών, στους πληστηριασμούς, στη φορολογία του λαού. 700.000 εργατικές λαϊκές οικογένειες βρίσκονται το επόμενο διάστημα μπροστά στους πληστηριασμούς και στις εξώσεις. Αυτή η συνένεση είναι αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής για την καπιταλιστική ανάπτυξη
και σε αυτήν δεν επιτρέπονται αποκλίσεις, δεν επιτρέπονται πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι που μιλήσατε και προηγουμένως, δεν είναι κανείς άλλος εδώ από τα άλλα κόμματα που να σας στηρίζει, γιατί στηρίζουν ακριβώς το Λάτσι και τις ανάγκες του. Του Λάτσι το τραπέζι, από την νομοθέτηση για το έργο του ελληνικού μέχρι τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για κάθε στρατηγική επένδυση, η νομοθεσία είναι κομμένη και αραμένη στις επιδιώξεις του επενδυτή. Πολιοδομία, περιβαλλοντική αδειοδότηση, όροι δόμησης, τρόποι αδειοδότησης και έλεγχος κατασκευών γίνονται λάστιχο για χάρη του εθνικού στόχου της προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων. Το παράκτιο μέτωπο που περιλαμβάνονται τα ακίνητα του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστοπλοείας και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά απελευθερώνει περαιτέρω το πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων. Αποκαλύπτεται η απάτη της δημιουργίας του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί το πράσινο προάβλιο των ιδιωτικών εγκαταστάσεων, τον απαιτούμενο δηλαδή χώρο πράσινου όπου πρόκειται να φυτευτούν δέντρα. Στην ιδιωτική πόλη των 6.000 στρεμάτων, φίλες και φίλοι, προβλέπονται μόνο 4 κεντρικές είσοδοι και 7 δίωδοι διέλευσης που μπορούν να λειτουργήσουν και ως πύλες ελέγχου της ροής, προσέλευσης και ελεύθερης πρόσβασης. Ακόμα και αυτές οι δίωδοι στο διάγραμμα της διανομής φαίνονται να στενεύουν ώστε να αποτρέπουν τη διέλευση εκτός των τυχών εργαζομένων. Ακόμα και το ελεύθερο για τους κοινούς θητούς, ένα χιλιόμετρο παραλίας που θα δημιουργηθεί με νέα λιμενικά έργα, όχι μόνο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες κατοίκων, αλλά ούτε και αυτή δεν θα είναι δωρεάν, όπως φαίνεται από τη χωροθέτηση ιδιοκτησιών κοντά στον Αιγιαλό για εμπορικές δραστηριότητες, δηλαδή παραλία με εισιτήριο. Η υλοποίηση αυτού του έργου, εκτός των άλλων, στερεί από τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου μια από τις μεγάλες ελεύθερες παραλίες μέσα στο Μητροπολιτικό Ιστό. Οι 6 ουρανοξύστες ύψους 200 μέτρων και κτίρια 10,5 έως 50 και 70 μέτρων ύψους δημιουργούν ένα συνεχές τεράστιο τείχος το οποίο περιβάλλει το λεγόμενο πάρκο και απλώνεται σε μήκος 2,5 χιλιόμετρα παράλληλα με την παραλιακή λεωφόρο. Αποτελούν παρέμβαση που αλλάζει συνολικά τη φυσιογνωμία της Αττικής με αρνητικά αποτελέσματα τόσο οπτικής όχλησης στο τοπίο της Αττικής όσο και κλιματολογικών επιπτώσεων στο μικροκλίμα της περιοχής. Το ΚΚΕ στάθηκε απέναντι σε αυτή την πολιτική, στήριξε και στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων, του λαού και όλων αυτών που αθλούνται εδώ στον Άγιο Κοσμά, των αθλητικών σωματείων, των αθλητών του αθλητικού κέντρου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μην μακρηγορώ, για να μιλήσουν και άλλοι, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν τα σχέδια για τη λεγόμενη αξιοποίηση του ελληνικού, πρόβαλε τη μόνη φιλολαϊκή πρόταση να αξιοποιηθεί συνολικά ο χώρος για να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού. Αυτό κάνουμε και σήμερα με τη συγκέντρωσή μας εδώ. Έχουμε καταθέσει μόνο το τελευταίο διάστημα 3 επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά οι απαντήσεις είναι πανομοιότυπες, πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της επένδυσης. Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αθλητών, των αθλητικών σωματείων, των δρομέων. Είμαστε δίπλα σε όλες τις πρωτοβουλίες των μαζικών φορέων.
Καλούμε όλο το λαό της περιοχής να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Να διεκδικήσουμε να σταματήσει τώρα η βιομηχανία των εξώσεων που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση μαζί με την ελληνικό και τη διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου. Το ελληνικό και όλος ο χώρος, παραλία Άγιος Κοσμάς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλιώς, χωρίς αποκλεισμούς, εμπόδια και αντίτιμα. Χωρίς εξώσεις λαού και αθλητών, με έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα είχε στο επίκεντρο τα λαϊκά συμφέροντα και όχι τα κέρδη. Σας καλούμε να παλέψουμε και να οργανώσουμε τον αγώνα, ώστε ο χώρος του ελληνικού, όλης της παραλίας, να είναι ανοιχτός για τον λαό με όλες τις απαιτούμενες σύγχρονες υποδομές. Το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, σας καλεί και σε αυτό το ζήτημα να σκεφτείτε ή να αποτελέσει κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές. Να δώσετε δύναμη σε αυτόν τον αγώνα, ισχυροποιώντας τη μόνη δύναμη, το ΚΚΕ, που στέκεται απέναντι σε αυτή την πολιτική που έχει σιδερένιο νόμο το κέρδος, που γι' αυτόν τον νόμο έχουν ισοπεδεθεί, έχει ισοπεδεθεί όλος ο λαός, το εισόδημα, εργασιακά δικαιώματα, συντάξεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, ελεύθεροι χώροι που παραδίνονται στο μεγάλο κεφάλαιο για το κέρδος τους. Σας καλούμε λοιπόν να ισχυροποιήσετε το ΚΚΕ για να είναι δυνατό την επόμενη μέρα. Γιατί την άλλη μέρα, αν είναι μια κυβέρνηση δυνατή, να ξέρετε ότι και ο αγώνας αυτός που θα κάνει ο λαός δεν θα μπορεί να ανατρέψει τα αντιλαϊκά σχέδιά τους. Let's go.